Είναι πραγματική ηρωνία της τύχης. Δεν γνωρίζω αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αυτή τη στιγμή όντως έχει σχέσεις μέσω μου με την περίφημη CIA. Αλλά έτσι σκατά που έχουν γίνει τα πράγματα, από εκεί και πέρα είναι το tour που είπα και απλώς πως θα γίνουν κάποιες συγκεκριμένες δοσοληψίες, αν όχι προσωπικές γνωριμίες, περαιτέρω από το ασφαλούς. Είναι αυτό που λέμε κόλλος και βρακή. Αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μέσω μου μιλάει με την FSB αυτή τη στιγμή, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η CIA ή η MI6, αυτό έχει πρόβλημα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, εφόσον είναι πρόβλημα. Γιατί αν το νομίζει αυτό η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μέσω ΕΜΟΥ, ενώ όποιος κύριος χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη εξυπηρέτηση της ΕΙΠ για να μιλήσει με την FSB και μέσω FSB σε κάποιο καθηκάκι σαν κι αυτόν, κάπου στη Μόσχα, τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ απλά. Κατά άλλα, θα πει κάποιος, όντως νομίζαμε ότι μιλάμε με κάποιον στη Βιργινία των ΗΠΑ. Ενώ δεν μιλάτε με κάποιον στη Βιργινία των ΗΠΑ και δεν ξέρω το σήμα αν όντως είναι verified. Από εκεί πέρα, κατά πόσο σας ενδιαφέρει. Θα πείτε να ορίστε, έχουμε τα χαρτιά όλα. Οπότε έκανε υποκλοπές η Μόσχα. Η οποία όμως έλεγε στην Αθήνα, κάντε αυτό. Ή θα σας στείλουμε κανένα τον ορίστε παραπάνω. Η Σιτάρη. Τα λέω καλά. Τα λέω καλά, έτσι τραβά.